Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στη Ξάνθη συμμετέχουν μαζί με φοιτητές άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού στη Μαθηματική Ολυμπιάδα για πρωτοετής και δευτεροετής φοιτητές των χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στο διαγωνισμό ΣΥΜΟΥΣ. Το τμήμα μας τους τελευταίους μήνες πέρασε εξωτερική αξιολόγηση στα πλαίσια του νέου νόμου περί παιδείας. Οι εξωτερικοί αξιολογητές, 5 καθηγητές από πολλά πανεπιστήμια, 3 της Αμερικής, του Καναδά, της Αγγλίας, εκτός του ότι θα είμαι στην πολύ καλή θέση να πω ότι είναι από τα καλύτερα, από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει για τμήματα πολιτικών μηχανικών στην Ελλάδα, τόνισαν το σημείο ότι τα μαθηματικά στο πανεπιστήμιο μας και στο τμήμα πολιτικών μηχανικών βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και τόνισαν επίσης το σημείο ότι συμμετέχουμε σε Ολυμπιάδες μαθηματικών. Όσο δε για την ύλη πάνω στην οποία εξετάζονται οι φοιτητές. Εξετάζεται η εν γέννη μαθηματική γνώση, παιδεία που έχουν τα παιδιά μέχρι και έχει αποκτηθεί μέχρι και το πρώτο εξάμεινο του πρώτου έτους ενός μαθηματικού τμήματος, αλλά ειδικότερα εξετάζεται και η ευστροφία τους σε ορισμένα θέματα που μπαίνουν στους διαγωνισμούς αυτούς. Η επιλογή και η προετοιμασία της ομάδας είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και ξεκινά με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Η προετοιμασία για τη συμμετοχή του τμήματός μας στην Ολυμπιάδα είναι κάτι το οποίο το κάνει ο ίδιος ο καθηγητής, ο αγαπητός καθηγητής, ο κύριος Βασίλειος Παπαδόπουλος, και αρχίζει από την αρχή του έτους, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και φτιάχνει μία ομάδα από τους άριστους στα μαθηματικά. Παίρνει τους δικούς μας, βρίσκει τους καλύτερους, τον βοηθάει και η γραμματεία ίσως αυτό, μπορεί να βρει και κάποιους φοιτητές από άλλα τμήματα, συγκεντρώνει μια ομάδα λοιπόν, την οποία με δική του πρωτοβουλία την εκπαιδεύει καθ' όλη τη διάρκεια από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο, σε ώρες έξω από τα μαθήματα διδασκαλίας, τα κανονικά, τα μαθηματικά που γίνονται, τα τακτικά, μπορεί Σάββατο, μπορεί Κυριακή. Αυτούς λοιπόν στο τέλος που τους έχει έτοιμους, πηγαίνουν όλοι μαζί στην Ολυμπιάδα και συμμετέχουν και θα πρέπει να πούμε ότι τους προετοιμάζει και ψυχολογικά, διότι τα παιδιά για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσουν έναν διεθνή διαγωνισμό. Και φαίνεται ότι πετυχαίνει, διότι τα μετάλλια και όλα αυτά μας δείχνουν ότι είναι πολύ επιτυχής αυτή η προσπάθεια. Κάνουμε μία πρώτη επιλογή από τους βαθμούς εισαγωγής στα μαθηματικά στο πρώτο εξάμεινο του Τμήματος Πολιτικών και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων. Σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η γραμματεία και γενικά οι κυρίες που είναι στη γραμματεία αφιερώνουν πολύ χρόνο για την επιλογή αυτή. Αφού επιλέξουμε τα παιδιά που έγραψαν άριστα στα μαθηματικά, μετά απευθύνουμε στα παιδιά στο αμφιθέατρο και τους ρωτάω ποιοι θέλουν, γιατί μπορεί κάποιος να έγραψε μικρό βαθμό κατά τύχη, ενώ είναι πολύ καλό μυαλό, όπως έχω τέτοιες περιπτώσεις, με έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις. Αφού λοιπόν εκδηλώσουν επιθυμία και άλλα παιδιά και συγκεντρώσουμε πάνω από 6 άτομα, τους λέω στη διαδικασία θα έχουν μερικά τεστ ή μερικές δικές μου εκτιμήσεις για το ποιοι θα απαρτήσουν την ομάδα την Ολυμπιακή. Και κρατάω 6 άτομα συνολικά που είναι η ομάδα της Πολυτεχνικής Σχολής. Φοιτητές του τμήματος έχουν κατορθώσει να διακριθούν στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας. Οι διακρίσεις που λάβαμε από το 2009 μέχρι και σήμερα είναι 15 μετάλλια, τα οποία όλα είναι χάρκινα, εκτός από δύο, του Νιγηριανού του φοιτητού, του Γκίξλεϊ, που είναι ασημένιο και ήταν το πρώτο ασημένιο και μας έκανε περήφανος ως Πολυτεχνική Σχολή, και το δεύτερο του Καραβίνη. Έχω σαν στόχο να μπορούμε να φτάσουμε και σε χρυσά μετάλλια, και το λέω αυτό γιατί είμαστε τμήμα πολιτικών μηχανικών, δεν είμαστε μαθηματικό τμήμα. Συναγωνιζόμαστε με τμήματα μαθηματικών και θα ήθελα να φτάσουμε να πάρουμε και χρυσό μετάλλιο. Διαγωνιζόμενοι αλλά και καθηγητές αποτιμούν θετικά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαθηματικών. Η τιμή τους είναι μεγάλη, γίνονται γύρω στις 50 ώρες τουλάχιστον κάθε φορά από Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο και αναπτύσσεται πάρα πολύ κριτική τους ικανότητα. Επίσης, ωφελούνται πάρα πολύ, ειδικά στις μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί γίνονται δεκτοί σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ήρθα εδώ από την Ιγυρία με υποτροφιά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και από το πρώτο έτος με επέλεξε ο κύριος Παπαδόπουλος να μπω στην ομάδα των μαθηματικών που συμμετείχε στο διαγωνισμό ΣΥΜΟΥΣ και κατάφερα να πάρω στο πρώτο έτος χάλκινο μετάλλιο και στο δεύτερο έτος αγυρό μετάλλιο. Και από εκεί και πέρα με βοήθησε αυτή η συμμετοχή και η διάκριση για να μπορέσω να
έχω το θάρρος που ήθελα για να μπορώ να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Και επίσης με ξέρανε πιο πολύ τα παιδιά και οι καθηγητές με ξέρανε και με βοήθησαν πάρα πολύ. Και επίσης διακρίσεις βοήθησαν και στα μεταπτυχιακά που ήθελα να βάλω αιτήσεις. Γιατί έγινα δεκτός και άλλα σε πανεπιστήμια ξένα. Και στην χώρα μου με βοήθησε γιατί ήξερε και ο πρωθυπουργός της χώρας μου και ο πρέσβης της Νιγηρίας της Ελλάδας. Και επίσης με γνώρισαν πιο πολύ κόσμο με αυτή τη διάκριση. Και εμένα βοήθησε και ψυχικά για να μπορώ να αντέξω εδώ στην Ελλάδα, στη ξένη χώρα. Με ωφέλησε κυρίως στην αυτοπεποίθηση. Με βοήθησε να δω ότι η δουλειά που είχα αφιερώσει έπιασε τόπο. Ως προς το γενικότερη πορεία στο Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε δραματικά, διότι δεν είναι και ιδιαίτερα αναγνωρισμένος ο διαγωνισμός από τους συμφοιτητές μου. Αλλά ως προς τα υπόλοιπα μαθήματα, παρόλο που αφιερώθηκαν αρκετές ώρες που θα μπορούσαν να έχουν κατανεμηθεί αλλιώς, παρόλα αυτά, σε κάποια μαθήματα που χρειάζονται μαθηματικά και εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται πολύ, με βοήθησε, αν όχι για την σχολή, για να πετύχω δικούς μου στόχους προσωπικούς και για κάποιο μεταπτυχιακό παραδείγματος κλπ. Φιλοδοξία του τμήματος αποτελεί η συνέχιση της προσπάθειας αυτής που φαίνεται να έχει γίνει θεσμός. Η σχέδιά μας γενικά σαν Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και σαν Πολυτεχνική Σχολή Ξάντης είναι να φτάσουμε στο επίπεδο των πρώην ανατολικών χωρών όπως Ρωσία, Ουκρανία, να φτάσουμε στο επίπεδο των πολυτεχνείων αυτών. Πραγματικά είναι αξιοζήλευτη η επίδοση των τμήματων των πολιτικών μηχανικών και των ηλεκτρολόγων μηχανικών αυτών των χωρών.